from their album Synchronicity, The Police, and Every Little Breath You Take. Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Μα πήγα χρυμίδες και τα φιλιά μια τρελής. Μα μέσα μου βαθιά τη σπίθα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναφανεί. Γεια σου, Ρέστη. Έτσι, Γιάννουκο. Τον Ρούπερ τον ξέρεις. Ναι, βέβαια. Well, what about a nice big breakfast to start the day, okay? I have arranged your accommodation, including an exciting business breakfast. Great. Nothing like a good breakfast to start the day off well. Δυστυχώς πρέπει να φύγω αύριο. Τώρα, μάλιστα, που τελειώνει και η επαφή σας με την Epic. Τι δουλειά έχουμε εμείς με την Epic? Ποια είναι αυτή η Epic, ρε παιδιά? Η μεγαλύτερη πολυεθνική στα μίντια, ρε Πέτρο. Και τι θέλουν αυτοί από εμάς? Να βάλουν λεφτά στο σταθμό. Και ίσως αργότερα να κάνουν και κανένα τηλεοπτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με εμάς. Έτσι φαίνεται. Notes on the Greek radio station day one. Είναι μια καλή ευκαιρία. Θα ησυχάσουμε μια για πάντα με τα οικονομικά και θα ασχοληθούμε με το πρόγραμμα. Άσε που θα κάνω και τηλεόραση. Εσύ αυτό από πού το έμαθες? Αυτό από κάθε πριν. Λάζος Καρακώστας. He is the station's hard rock expert. Γεια χαρά. Σήμερα και η station μας stop. Nice to meet you. Nice to meet you too. Σιγαρέτ. Μίλτο, τι έπαθες? Ξέρω εγώ, ρε. Δεν είναι μεγάλο κόλπο αυτό για τα κυβικά μας? Εντάξει, εμείς θέλουμε τα φράγκα από αυτούς. Αυτοί τι θέλουν από εμάς? Τρέλα! Unbelievable. Τα κρεμμύδια έχουν ροδίσει. Ρίξε λίγο κρασί χρυσό μου και μετά την ντομάτα, ε. Θέλω να ποτάνια μου. Ότι αν κάτι συνέβαινε, πού θα σας βρίσκαμε? Δεν μου λες. Έλα το ποτά. Μαμά, παράτα μας πια. Σε βαρέθηκα. Όλα τα ίδια και τα ίδια. Ας το διάλογο. This mother character must go immediately. Αν προσέξετε το ζήτημα της τηλεόρασης και φέρετε το καταστατικό στα μέτρα τους, όχι μόνο θα υπογράψουν, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτή η ιστορία θα σας βγει σε καλό. Είναι βέβαιο ότι αυτοί δεν θέλουν να αλλάξουν τη δομή του σταθμού? Έτσι νομίζω. Αυτοί σας θέλουν όπως είστε. Λοιπόν, παιδιά, επειδή το πράγμα έχει παρατραβήξει, νομίζω ότι πρέπει να πούμε εντάξει. Okay. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε, αν θέλετε. Gentlemen, there's only one more term. I want this colorful mother person out now. Φεύγω λοιπόν. Το τηλέφωνο στη Βενετία είναι 0039 41 530 2250. Θα περιμένω.
Σε φιλώ γλυκά, Ορέστης. Ναι, καλημέρα σας. Αθηνά Βάρδε εδώ. Πώς τα πήγαν οι μικρές? Ναι, ναι, θα τις μιλήσω. Ευχαριστώ πολύ, ε. Έλα, αγάπη μου, πώς τα περάσατε? Με τη Σοφία τα περνάμε πάντα καλά. Εσύ? Εγώ πήρα να δω πώς θα τα περάσουμε μαζί το απόγευμα. Δεν δουλεύεις? Όχι, σου λέω, θα είμαστε μαζί. Ούτε έχεις επισκέψεις? Ούτε. Καλά τότε. Ας πούμε και στον Χρήστο να έρθει. Βέβαια, δηλαδή, αν δεν έχει δουλειά, σας έρθει. Λοιπόν, άντε, κλείνω τώρα για να προλάβεις το σχολικό, εντάξει? Εντάξει. Λανά. Ναι? Μην ξεχάσεις να ευχαριστήσεις τη μαμά της Σοφίας. Όχι, ρε μαμά. Συνεχίζουμε με το πλήρες πρωινό από τον Jukebox FM. Που πολύ σύντομα μπορεί να γίνει και Jukebox TV. TV. TV! Τι έπαθε, Σερτάνε, τι είναι αυτά που λες στον αέρα? Δεν μου τρελάθηκες, τι φωνάζουμε ανοιχτά μικρόφωνα? What the hell? Unbelievable. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι? Γιατί το ζεύγος άρχισε πάλι τα special πρωινά. Όχι πάλι σήμερα, ρε γαμότο, όχι πάλι σήμερα. Δύσκολη ημέρα η σημερινή, Αν κρίνεις πως άρχισε. Και δεν έχω πιει ούτε καφέ. Θες? Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω. Τι έγινε, ρε παιδες, πάλι τρογόσαστε, ρε γαμότο, πάλι τρογόσαστε. Τι έγινε? Τι να γίνει, ρε Νίκο, μας άκουγες? Σας άκουσα λίγο στο αυτοκίνητο, γιατί? Δεν άκουσες που ξεκάρφωσε για το Jukebox TV στον αέρα? Τι πράγμα? Σιγά μου, είπα για πλάκα του μπορεί να κάνουμε και τηλεόραση. Τα ακούς? Ωραία. Και πού κολλάζεις, δεν κατάλαβα. Αυτό του λέω κι εγώ. Καλά τώρα, σοβαρά μιλάτε. Υποτίθεται πως πάμε να κάνουμε ένα deal με κάποιους ανθρώπους. Ρώτησε κανείς τους επενδυτές άμα γουστάρουν να ξεφωνίζουμε τα σχέδιά τους στον αέρα. Σοβαροί να είμαστε. Λοιπόν, τελείωσε το θέμα. Συνεχίστε κανονικά την εκπομπή σαν να μην τρέχει τίποτα. Σας παρακαλώ πολύ, κοιτάξτε να τον παλώσετε. Εντάξει. Όσο για τους επενδυτές, εντάξει. Και αν μας ακούσαν, μήπως καταλάβανε. Πάλι, ηρεμήστε. Να σου πω, πολύ από φόβο δεν τους έχουμε πάρει αυτούς. Μας πάσουν και τα νεύρα. Αυτό τώρα είναι άλλο θέμα. Look, she said it on the radio about our TV plans. Come on, Rupert. How can you know? You don't even speak Greek. She said jukebox TV. That's enough Greek for me, mate. That's their style, Rupert. That's what we buy. They are unpredictable. So they often say the wrong things on air. It's not so bad. I say some of them will have to go. Will you calm down, please? I personally guarantee that I will make a very tight recommendation list that it will solve many of these problems. Satisfied? I hope so. Breakfast. Ακόμα και ο σταθμάρχης μας τσίμπησε και το έφαγε το αστιάκι μας. Όχι και Jukebox TV, ρε παιδιά, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Απλώς μέρος αυτής της εκπομπής είναι και τα εσωτερικά καυγαδάκια. Και όταν δεν έχουμε κάποιο λόγο για να καυγαδίσουμε, βρίσκουμε έναν στο πικεφί. Γι' αυτό αφιερώνουμε στο σταθμάρχη μας το επόμενο κομμάτι. Γεια σου, Nick the Greek. Να μπω? Μπες, αλλιώς θα μείνεις με ένα καφέ παραπάνω στο χέρι. Κάτσε. Σκέτωσε. Τι σκέφτεσαι? Τίποτα, μωρέ.
Όλα αυτά που γίνανε από τότε που ήρθε ο Κάλφας. Αυτά τα θέλατε, δεν τα θέλατε? Όχι όλα. Δεν είναι σκέτος. Να. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Θα έρθουν οι επενδυτές, θα ρίξουν κάποια φράγκα, θα γίνουν γρήγορες συμφωνίες. Όλα αυτά ήταν προβλέψιμα. Άλλα δεν ήταν προβλέψιμα. Ούτε ας πούμε ότι θα διώχναν τη μαμά της Τάνιας, ούτε ότι θα άλλαζε το καταστατικό, ούτε ότι θα σπάσουν τα νεύρα μας. Ούτε το φλερτ Αθηνάς Κάλφα. Καλά, αυτό τώρα τι ήταν, κερασάκι στην τούρτα. Τι δουλειά έχει ο Κάλφας με την Αθηνά? Ευτυχώς δηλαδή που ο Λιγιαράκης είναι ψύχρεμος. Τι είναι αυτό που είπες για το καταστατικό? Τίποτα. Α, απλώς για να γίνει κάποιος μέτοχος στο σταθμό πρέπει να είναι πρώην συμμαθητής. Οπότε εμείς για να πουληθούμε πρέπει να αλλάξουμε το καταστατικό. Δηλαδή γενική συνέλευση μετόχων. Αυτό είναι συνέλευση τάξης, δεν είναι συνέλευση μετόχων. Πες το ψέματα. Αν και μαλακίες. Με εξουσιοδοτίες θα γίνουν όλα. Και αυτό είναι που με απασχολεί. Μέχρι αύριο το απόγευμα πρέπει να τις μαζέψω όλες. Να σου πω, εγώ θα τον δω το Μαρουλάκι. Θες να πάρω τη δική του εξουσιοδότηση? Βέβαια. Η Μαρία δεν την έχει έτοιμη. Okay. Θες να πω τίποτα άλλο? Πες το ότι άμα υπογράψει αυτό το χαρτί, θα γίνει πλούσιος. Πάρα πολύ πλούσιος. Τον ενδιαφέρουν τα πλούτη, νομίζω, το Μαρουλάκι. Μαρία, έχεις μία εξουσιοδότηση να μου δώσεις? Α, όχι, δεν έχω προλάβει να τις κάνω ακόμα, γιατί χθες μου το είπε ο Νίκος. Σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμες. Καλά, δεν πειράζει, μη σε νοιάζει. Πάω στο γραφείο μου να πάρω κάτι χαρτιά και μου το δίνεις πριν φύγω. Okay. Notes on Greek radio station day 2. Kalimera. 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 Miscellaneous is in? Yes, it is. Yes, it is. That's interesting. Yes, it is. Right. Kalimera. Kalimera. And your name is? Maria. Maria? Well, I think I can say that. Maria. How goes your English, Maria? Not so bad. Not so bad. Good, good. Okay. Mr. Laius? He's expecting you. Lovely. This way, please. Thank you. Maria, I just met a girl named Maria. Ah, hello there. How are you, Laius? Welcome to the night. So, ας κάνω τώρα και τις εξουσιοδοτήσεις. Ώστε έφυγε ο Ρέστης, ε. Ναι. Ξέρεις, σας αγαπάει πολύ και ας μην το δείχνει. Άμα το δείχνει, δεν θα ήταν διπλωμάτης. Ο Ρέστης. Την έκανε. Yes, I understand. Back to business. Yeah. Ah, okay, yeah. Με συγχωρείτε. Have a seat. Thank you. Well. Thank you. Μαρία μου, αν σε πάρει ο Μανουλάκης, πώς θα είναι? Καλημέρα. Καλημέρα. Γιάννης Αλεξάκης. Α, ο... Δεν έχουμε γνωριστεί κάπου. Δεν νομίζω, όχι. Χαίρομαι πολύ πάντως. Αναστασία Δεστούνη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Α, έξοχα, έξοχα. Αυτό σημαίνει πως θα συνεργαστούμε στενά οι δυο μας. Αν και κάπου σας έχω ξαναδεί. Τι να σας πω, εμένα δεν μου θυμίζετε τίποτα. Με συγχωρείτε όμως, γιατί πρέπει να φύγω. Δεν πάρετε αυτό. Ευχαριστώ, Λιγιαράκη. Όχι ακόμα. Καλά. Θα τα πούμε. Βεβαίως. Μαρία, θέλουμε κάποιες δουλειές από σένα. Βεβαίως. Για αρχή θα σε παρακαλέσω να δαχτυλογραφήσεις και να τυπώσεις σε πολλά αντίτυπα μια επιγραφή που να γράφει no smoking. No smoking. No smoking. Μάλιστα. Μην τον παρεξηγήσεις, είναι λίγο ιδιότροπος ο Ρούπερτ. Α, κατά βάθος είναι πολύ καλός. Τι μου λέτε. Γεια. Γεια. Κάτω λίγο. Δεν ξύπνησα. Δώσε μας σου βάλω τραγούδι μέχρι να ηρεμήσεις. Ναι, αλλά ένα μόνο, γιατί έχουμε δουλειά εμείς. Πού θα πάτε, δεν έχετε ραντεβού με τους... Επενδυτές. Μπράβο. Όχι, έχουμε πάμε στο λεξιαρχείο να δηλώσουμε το γάμο μας. Η ώρα είναι 10 και εκτάκτως σήμερα, για να ακούσουμε την εκπομπή του Χρήστου Λιγιαράκη, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.
Ναι. Έλα ρε, τι έγινε όλη η γιαρά, ξέπαθε τίποτα? Ξέμεινε από οξυγόνο. Όχι ρε, πλάκα κάνω. Απλώς μπήκε φουριόζος στο στούντιο και παίρνει μια ανάσα. Καλά, πες μου, μόλις τελειώσει την άρθει από εδώ. Στην πρόσκληση συμπεριλαμβάνεστε και εσείς. Εμείς αποκλείεται. Έχουμε να πάμε στο ληξιαρχείο. Γιατί είναι κάτι επιγόν? Πάντως όχι κάτι που δεν μπορεί να λυθεί το βράδυ στο καμπαρέ του Νάσου. Α, κατάλαβα, δεν μπορείς να μιλήσεις. Ναι, λοιπόν καλά. Σε κλείνω τώρα γιατί έχει να κάνει εκπομπή εδώ το προβληματικό το παιδί, ο Χρήστος. Λοιπόν, για να είναι ο κύριος Λιγιαράκης, πρέπει να κάνουμε το ραντεβού μετά τη μία. In order for Mr. Λιγιαράκης to be present, we have to postpone the discussion for 1 o'clock. Κάτι λέγαμε για την τηλεόραση όμως, ε? About the TV project. Είναι μια αλφα προοπτική. Αν καταφέρουμε αυτό το κάτι που έχει ο σταθμός σας να το μετατρέψουμε σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, θα έχει επιτυχία, έτσι δεν είναι? Επιτυχία. Ναι, όπως το δει κανείς. Εν προκειμένου, από ό,τι λέει ο Ρούπερτ, αυτός που θα το δει είναι γυναίκα. Πρόκειται για την ειδική σύμβουλο της εταιρείας για θέματα τηλεόρασης. Έρχεται αύριο το πρωί. Ονομάζεται Μονίκ Μαρτέν. Also, before Monique's arrival, we must arrange some office space details. Oh, yes. Αλήθεια, υπάρχει κάποιος χώρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε γραφείο μας? Υπάρχει. Μπορείτε να πάτε μέσα στο γραφείο του Πέτρου και της Τάνιας. Okay. We can go in the office of DJs, Tanya and Petros. Εξάλλου αυτοί λείπουν όλη μέρα. It's going to be out all day. So they have a two-desk office space for their program only and their family quarrels. Yes. It's a waste of space. Έβαλες το ταραβέρι? Ναι, σε. Καμιά καρδουπίτσα, κανένα κοκολουθάκι έχει, εντάξει. Ναι, σε. Ευχαριστώ. Για χαρά. Μιλτό. Γεια σου, Μαρακή. Πού είσαι από το πρωί, το παιδί μου? Τι που είμαι από το πρωί, ρε παιδί μου, και εσύ έγινες σαν τους άλλους? Ποιος κλείνει κάθε βράδυ το σταθμό? Εγώ κάποια στιγμή πρέπει να κοιμηθώ κιόλας. Καλά, ρε Μιλτό, μου θυμώνεις. Δεν θυμώνω, ρε παιδί μου. Απλώς ήρθα εγκαίρως για να φάω εδώ τα φαγητά της δίαιτας. Για σένα το κάνω μόνο. Τέλος για σήμερα, αύριο πάλι με νέα δρομολόγια από το Χρήστο Λιγεράκη. Γεια σας. Ναι. Έλα, Νίκο, τέλειωσα. Το ξέρω, κατέβα κάτω και τους φωνάζω. Okay. Mr. Roberts, I think it's the time for the meeting with Mr. Λιγεράκης. Thank you. Μπράβο, Μίλτο μου. Έλα και τα φασολάκια σου τώρα. Μην τρως πολύ, θα παχύνεις. Ναι, ρε βλαμμένε. Με τα κοτόπουλα και τα καρότα θα παχύνω. Τι να φάω, πόσο τρώω. Βοήθειά σου. Maria, is that your lunch? No, it's his. Of course it is. You don't need a diet. It's his.
Θα προσφέρω ένα μεζεδάκι. Greek food. Έλα, φάτο να σας στείλω κουφάλα, ναι. No, thanks. I don't eat between meals. Όπως γουστάρεις. Έχουμε στείλει ήδη τις επιστολές και θα είμαστε έτοιμοι απόλυτα. Πολύ ωραία. This place is a financial mess. It's unbelievable. Down, Rupert. Look, I've never seen anything like it. The company pays for everything, even that fat guy's diet food. I've seen an invoice. Look, look. Nothing can work this way. Είναι αλήθεια αυτό. Πληρώνει η εταιρεία το φαγητό διέτης για τον κύριο... Καραβοκύρης, Βασίληπτος. Καραβοκύρης, μάλιστα. Λοιπόν. Όχι, βέβαια, όχι. Look, don't give us that off his stuff. I've seen the invoice here. Ρούπερτ, please. Και το τιμολόγιο. Ρούπερτ, Ρούπερτ. Πρέπει να σου εξηγήσω ορισμένα πράγματα που ισχύουν μόνο στο φορολογικό καθεστώς της Ελλάδας. He wants to explain us some things about the tax system of Greece. Λοιπόν, στην ανώνυμη εταιρεία μπορούμε να δικαιολογήσουμε ως έξοδα διάφορα πράγματα. As an essay, they can justify different kind of expenses. Και έτσι πληρώνουμε λιγότερους φόρους. That way they pay less taxes. Για παράδειγμα, το φαγητό που τρώει ο χοντρός το πληρώνει με η Μαρία. For example, the fat guy's food is paid by Maria. Αλλά το περνάμε στα δικά μας βιβλία. But it goes to the company's book. Και πάρα πολλά άλλα τιμολόγια, βέβαια, που εκπίπτουν. And many other expenses that are deducted. Και έτσι μπορούμε να δικαιολογήσουμε κάποιες αμοιβές. That way they cover some salaries. Που πληρώνουμε χωρίς παραστατικά. Απλό. That are paid without receipts. You've got to be kidding. That's tax evasion. These people are tax thieves. Yes, tax thieves. Yes, yes. Μαύρα. 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 Μαύρα! Λένα. Ναι. Τι έχεις? Δεν έχω όρεξη. Έλα εδώ. Τι έχεις, Μπρεπαγγελίζω, ζωμό. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει που είμαστε εδώ. Τι, δεν σ' αρέσει το σπίτι? Λοιπόν, θες να μιλήσουμε σαν μεγάλες? Το προτιμώ αυτό από το να κάνουμε ότι το συζητάμε. Ωραία, λοιπόν. Γιατί έχεις μούτρα? Γιατί... Ε? Τώρα μιλάμε ειλικρινά. Βεβαίως. Τώρα τελευταία έχεις αρχίσει να με ρωτάς τίποτα. Κάνεις ό,τι θέλεις μόνη σου και έχω καταντήσει να μην έχω ούτε εσένα ούτε τον Χρήστο. Βέβαια, ξέρω ότι έχεις πολλές δουλειές, γιατί έχεις πάρει τη θέση του παππού, αλλά παλιά μιλάγαμε περισσότερο. Τώρα έχεις αρχίσει να μου κρύβεις κάποια πράγματα. Και φύγαμε και από το σπίτι του Χρήστου. Έχεις δίκιο. Πες μου τι θες να κάνω και θα σου το κάνω. Θέλω να μην είμαι μόνη μου. Θέλω να έχω και εσένα και τον Χρήστο. Πολύ είναι αυτό? Όχι, δεν είναι καθόλου πολύ. Ξεφύγει ο άνθρωπος. Οπα, 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 δεν το πιάσα αυτό. Δεν το πιάσα αυτό. Από πού και σπου δηλαδή έχετε το δικαίωμα να κρίνετε εσείς την αξιοπιστία μας. Ησύχασε, γούρι. Τι να εσκάζω, μαλάκα, τι να εσκάζω. Μην είναι μαλάκα, προσθέσεις ο ανθρώπους, ο φαρολογής. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ. Δεν παίρνεις καμπάρι. Οι άνθρωποι εδώ πέρα ήρθαν να μάθουν τη δουλειά μας. Άνθρωποι που ήρθαν εκθές. Λες και ξέρουν την ελληνική αγορά. Κύριε Ελάγη, δεν είχε κανείς την πρόθεση να σε προσβάλλει. Αυτό που προσπαθώ να σας πω όλη αυτή την ώρα είναι πως
Δεν είναι δυνατόν να ενταχθείτε στις ιατρικές ΕΠΙΚ ακολουθώντας αυτή την τακτική. Ούτε απέναντι στις φορολογικές αρχές, ούτε στους συνεργάτες σας. Θα πρέπει να μας αφήσετε την ευθύνη της εξυγίανσης. Και πιστέψτε με, έχουμε πείρα πάνω σε αυτό. Και τα υπονοούμενα περί αξιοπιστίας που κολλάγανε. Εντάξει, θεωρήστε το σαν παραδρομή. Ο κύριος Ρούπερτ δεν είναι συνηθισμένος να δουλεύει με Έλληνες. Άλλωστε, με βάση το ιστορικό της εταιρείας σας, μια παρέα έρασης στεγνώνεστε. Και αυτό αγοράζουμε. Σε αυτό έχει δίκιο. Ναι, ρε Γιάννη, αλλά αυτό το μαγαζί δούλευε και χθες. Πολύ πριν έρθετε εσείς και σε πληροφορώ πάρα πολύ καλά. Ούτε ήμασταν έτοιμοι για τη συγχώνευση. Οπότε δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις δικές σας νόρμες. Φυσικά. Εντάξει. Λοιπόν, θα συζητήσουμε τώρα κάτι άλλο. Οκ. Ναι. Κλείσ' το, ρε μαλακά. Δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Δεν κατάλαβες. Δεν γίνεται να μην μιλήσουμε τώρα. Περίμενε μισό λεπτό. One moment, please. Okay. Let's talk about TV. Α, μάλιστα. Λοιπόν, για το θέμα της τηλεόρασης αναμένεται αύριο η συνάδελφος Μονίκ Μαρτέν. Θα θέλαμε ένα meeting μαζί σας, να εξεταστούν κάποιες παράμετροι. Κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Where's the bathroom, please? The bathroom. The bathroom is behind the Lucia. Δεν θα μου πεις εσύ εμένα τι θα κάνω, Αθηνά. Δεν θα μου πεις εσύ εμένα τι θα κάνω. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ναι, όταν όμως εγώ κρατούσα τη Λένα για να κάνει συμφωνία σου, δεν σε ένοιαζε. Ούτε όταν είχες αρχίσει τα κομμένη λύκια με τον Ορέστη, εντάξει. Μη μου ζητάς λοιπόν ευθύνες. Τελείω και παύλα. Ναι. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Πουλάκι μου, μην με κάνεις και φωνάζω κι εγώ βραχνιάζει, σε παρακαλώ. The present situation. The hard rock expert is still smirking in the studio, even though there are no smoking signs all over the place. The main stockholder, he's yelling like a lunatic over a mobile phone. Ne? And the Greek manager is running the company on a tax thieving basis. My personal recommendation is we get rid of all of them. Όποτε θέλω εγώ! Εντάξει. Και άμα θες να μάθεις, έτσι η Βενετία είναι 2 ώρες με το αεροπλάνο. Follow me to the hotel, please. What is going on, Rupert? Ooh, I've had enough Greek for one day. Εντάξει, κύριε Λάγε, θα συνεχίσουμε αύριο. Α, σας υπενθυμίζω. Meeting με τη Μονίκ μόλις στάσει στην Ελλάδα για την τηλεόραση και συνέλευση των μετόχων για τροποποίηση του καταστατικού. Έγινε. Εντάξει. 2 προς το παρόν. Goodbye. Goodbye. Συγκτήρι και εσύ. Hello. Γεια σας. Γεια σας. Τι έγινε, πού πάνε αυτοί? Δεν τα βλέπω να περπατάνε καλά τα πράγματα. Γιατί τι έγινε? Τι να γίνει, ρε μαλάκα, σε ακούσαμε όλοι. Φώναζε τόση ώρα. Λοιπόν, θα έρθει, λέει, μία Μονίκ ή κάτι τέτοιο για να μιλήσουμε για την τηλεόραση. Και πρέπει να γίνει και συνέλευση των μετόχων. Αυτό το ξέρω. Παρακάτω. Το παρακάτω είναι ότι δεν τα βλέπω καλά να περπατάνε τα πράγματα με αυτούς. Θα μπλέξουμε. Να σου πω, ρε Σινίκο. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Δεν μιλήθηκες με αυτά που σου είπαν για την διαχείριση της εταιρείας και τέτοια. Αυτό καταλάβεις εσύ. Λιγεράκι, μερικές φορές νομίζω ότι δεν επικοινωνείς. Λοιπόν, πάω να κάνω ένα ντου σπίτι και λέω να τα πούμε το βράδυ στον Άσο. Εντάξει. Στον Άσο, οκ. Αντίγεια. Ο μπαμπάς ήταν στο τηλέφωνο. Όχι. Αθηνά, είπαμε να μην λέμε ψέματα.
Χρήστος είναι πολύ αποσχολημένος αυτές τις μέρες. Το ξέρω. Θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Ζητάς την άδειά μου. Ναι. Γιατί, σου είχα απογορεύσει ποτέ να τον παίρνεις. Όχι. Τότε. Να τον πάρω λοιπόν. Κάνω ό,τι θέλεις. Αρκεί να μην στεναχωρηθείς όταν σου πει ότι δεν μπορεί να έρθει. Δεν στεναχωρηθώ. Λοιπόν, τα λέμε το βράδυ στο μαγαζί, έτσι. Εντάξει. Ναι. Έλα, αγάπη μου, τι έγινε, τσακώθηκες με τη μαμά. Έλα, βγες, βγες. Για πες μου. Βαρέα μέταλλα, συνέχεια. Δεν μπορείς να έρθεις το για λίγο. Για πολύ λίγο. Εντάξει, σε περιμένω. Γεια. Ο κύριος Λιγεράκης θα έρθει σε λίγο, για πολύ λίγο. The situation is tragic. The station's a madhouse. And we're stuck with all these people. We need some other options. What sort of options? I don't know. We'll have to get rhythm when the contract's done. Hey, that's a great question. I'm not talking about the employees. I'm talking about the stockholders. Most of them work for the station. And we can get rid of them without cost. Okay. Or at least some of them. All right. We will need to form an alternative program in that case. No, no, no. We need the right sort of person to do this for us. Someone Greek. A Greek manager. Who work with us without any problems. Rupert, I'm a Greek manager. Yiannis, thank God you're not exactly Greek. Cheers. Cheers. Ωραίο αστιάκι. Πρωτότυπο. Δεν θα το ανοίξεις? Όχι. Γιατί ξέρω ότι είναι επιτραπέζια. Ναι, αλλά εγώ νόμιζα ότι σου αρέσουν τα επιτραπέζια. Μου αρέσει το επιτραπέζι, αλλά τα επιτραπέζια παίζονται με δύο παίχτες. Αλλά εσείς όπως συνήθως έχετε ασχολίες. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν θα το δώσω σε μια φίλη μου, μια που είναι και έτσι ωραία τυλιγμένο, που έχει οικογένεια και μπορεί να παίξει. Τι γίνεται, Αθηνά? Έβαλε τη μικρή να με πάρει τηλέφωνο για να μου κάνετε αυτό το σκηνικό. Είσαι με τα καλά σου. Θα έκανα ποτέ εγώ τέτοιο πράγμα. Ε, τότε ποιος ο λόγος να μου φέρετε έτσι? Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να με παίρνετε τηλέφωνο, να με παρακαλάει να έρθω και μόλις έρχομαι να μου φέρετε σαν ξένος? Δεν είναι ηλίθιο το παιδί, Χρήστο. Ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει. Και εξάλλου μεγαλώνει. Και μας πληγώνει πια όπως την πληγώνουμε. Δεν είμαι διατεθειμένο να κάθομαι να ακούω για παιδική ψυχολογία. Έτσι, αρκετά ζόρια τραβάμε το σταθμό τελευταία. Λοιπόν. Η πόρτα είναι εκεί. Και εξάλλου δεν σε κάλεσα εγώ εδώ. Να χαιρετήσεις τη Λένα εκ μέρους μου. Γεια σου λοιπόν και εκ μέρους της. Έβγε ο Χριστός. Να σου πω, αφού τον κάλεσες να έρθει, γιατί του φέρθηκες έτσι μετά? Γιατί νόμιζα ότι θα καταλάβει. Νομίζω πως κατάλαβε. Αλλά είναι πολύ εγωιστής για να το δείξει. Ζουζούνι.
About this manager, we must act fast. Okay. I'll check it tomorrow. All right, keep this in mind. Usually, this is the responsibility of the main stockholder, Mr. Ligarakis. Ligarakis. Ligarakis, whatever. So. So if we make the contact, it must be somewhere else, not here. All right. Anything else? I don't think so. Good God. I'm exhausted. These Greeks are killing me. Let's go to sleep. We'll have a big day tomorrow. After a nice hot bath. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Με το προσύμφωνο που έχουμε ήδη υπογράψει, παραχωρούμε το 51% στην ΕΠΙΚ. Ποσοστό όμως που θα αφαιρεθεί από την αναλογική μείωση των υπόλοιπων μετόχων. Τώρα, με την αυριανή Γενική Συνέλευση, πρώτα απ' όλα θα τροποποιηθεί το καταστατικό σε ό,τι έχει σχέση με τους μετόχους και δεύτερον θα επικυρωθεί αυτή η συμφωνία. Καταλάβατε. Άσε τα τεχνικά, Ρενικό. Αυτοί με το 51% παίρνουν τον πλήρη έλεγχο, έτσι δεν είναι? Απόλυτα. Και εμείς τι κερδίζουμε? Εντάξει, πρώτα απ' όλα παίρνουμε πίσω τα λεφτά που έβαλε ο Λιγιαράκης. Πράγμα διόλου ευκαταφρόνητο. Κατά δεύτερον, φτιάχνουμε τηλεόραση μαζί τους. Και κατά τρίτον, γινόμαστε κάτι, ας πούμε, σαν δορυφόροι μιας μεγάλης πολυεθνικής που ειδικεύεται στα μίντια. Ωραία, τότε δεν ανοίγουμε σαμπάνιες. Ναι, Ελένα σου, πιάσε και ένα δυο σαμπάνιες. Δεν εννοώ αυτό. Τι εννοείς, αγάπη μου, κορώνα στο κεφάλι μου, Στεφάνη μου, τι εννοείς? Λέω ότι με αυτά τα νέα, σε άλλη περίπτωση, θα ανοίγαμε σαμπάνιες. Ενώ τώρα νομίζω ότι κάτι μας απασχολεί όλους. Εμένα αυτοί που έχουν έρθει με απασχολούν. Και ο ρόλος τους. Για εξηγήσου. Δεν είναι σαν κι εμάς. Ναι, αυτό έλειπε να ήταν κιόλας. Δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς ρε παιδιά τι πουλάμε, για σκεφτείτε το λίγο. Τρέλα πουλάμε, τι πουλάμε. Τρέλα πουλάμε. Αυτοί γιατί την αγοράζουν? Γιατί την έχουν. Τι, τους έχεις δει αυτούς να είναι σαν κι εμάς έτσι τρελόπαιδα? Όχι σοβαρά τώρα, νομίζω ότι πρόγραμμα σαν και εμάς ελάχιστοι μπορεί να κάνουν. Σωστά. Άρα, παιδάκι μου, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κάτι παραπάνω. Τι θες να πεις? Πάρε για παράδειγμα τη Μαρία. Ρε Μαρία, πόσες ώρες δουλεύεις? Όσες χρειάζεται. Υπερορίες παίρνει? Όχι. Γιατί? Γιατί. Μ' αρέσει αυτό που γίνεται εκεί. Δεν είναι σαν δουλειά. Εντάξει, δηλαδή δουλειά είναι, αλλά πάντα κάτι γίνεται. Είναι ωραία. Δεν είναι αγκαρία. Ρε παιδί μου, ακόμα και τώρα που έχουν έρθει αυτοί και με έχουν βάλει να γράφω πινακίδες, απαγορεύεται το κάπνισμα και τέτοια. Δεν έχω λυγίσει. Το πιστεύεις αυτό? Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι σαν και εμάς. Το μόνο που με ενοχλεί είναι ότι νομίζω ότι μας λείπουν όλους σαν μηχανές γραφείου. Εντάξει, ρε Μαρία, είσαι λίγο υπερβολική. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Η ώρα του Μίλτου. Α, για βάλτε να τον ακούσουμε. Άντε μια νύχτα ακόμα εδώ στο Jukebox FM. Είμαι ο Μίλτος. Τα τηλέφωνα μας τα ξέρετε. Αν έχετε να μας πείτε τίποτα της προκοπής, ρίχτε το. Τι έχουμε, τηλέφωνο? Ακούω. Ναι. Τι έγινε, ζεις? Έλα. Καλησπέρα. Το συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Δεν βαριέσαι, ρε μεγάλε. Το μεροκάμα τον αδειένε. Ρίχτα, ποιος είσαι? Με λένε Γιάννη και προσπαθώ να κάνω δίαιτα. Τώρα βέβαια μπορεί να μην το θεωρείς σπουδαίο αυτό. Τι λες, ρε Γιαννάκη? Τι μας πέρασε εδώ για κατηγορία φτερού? Και εμείς να έχουμε τα κιλά μας. Κι εγώ κάνω δίαιτα. Τι δίαιτα? Τρία τα κάνω. Ξέρεις για το πρόσωπο. Ρε Μίλτο, το βράδυ με πιάνει μια λιγούρα και θέλω να σηκωθώ να αδειάσω το ψυγείο. Να το τσακίσω, σου λέω. Να σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θα πάρεις καρότα, θα τα καθαρίσεις, θα τα έχεις δίπλα σου. Και όποτε σε πιάνει αυτή η λιγούρα, θα τρως από ένα να σου περνάει. Όπως εγώ τώρα, κοίταξε. Κατάλαβες, αγόρι μου? Σε
Ευχαριστώ, ρε Μίλτο. Θα το κάνω και θα δούμε. Να είσαι καλά. Και άμα έχεις κανένα πρόβλημα, πάρε με να σε ακούσω να δω πώς πας, έτσι. Unbelievable. The fat guy is eating on the air. I've never heard anything like it. Unbelievable. Θέλω να πω κάτι. Οι τύποι αυτοί είναι επενδυτές, όχι συμμαθητές. Και οι επενδυτές δεν καταλαβαίνουν τίποτα άλλο εκτός από μεγέθη. Δεν καταλαβαίνουν από ανθρώπους, από ιδέες, από μουσικές, από φιλίες. Μόνο από κέρδη και ζημίες καταλαβαίνουν. Δεν γίνεται κουβέντα μαζί τους. Και όταν έχεις να κάνεις δουλειές με αυτούς, πρέπει να τα περιμένεις όλα. Και όταν λέω όλα, εννοώ όλα. Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει να παίξουμε μαζί τους. Ακόμη και το να μην καπνίζω στο σταθμό, μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν πάει να είναι τζόγος. Και στο τζόγο μπορεί να κερδίσεις, αλλά μπορεί και να χάσεις. Αυτά. Μίλησε ο αμίλητος, ρε. The most important thing, if we want this plan to work, is to get there early in the morning. These Greeks are driving me crazy. I'm going crazy. I'm going mad. I'm going. Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατήρα οι χρυδίες και τα φιλιά μιας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά η σπίθα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναφανεί. Ξαφνικά, ξαφνικά.